σε άλλο Δήμο, στο Δήμο Λιξουρίου, κρίσιμες ειδικότητες. Δηλαδή, ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν πράγματα απαραίτητα, όπως είναι τα ηχητικά, τα φωτιστικά, η θέρμανση, ένα σωρό πράγματα, μεταταχθήκαν στο Δήμο Λιξουρίου, χωρίς να έχει ο Δήμος Λιξουρίου ενεργό θέατρο αυτή τη στιγμή. Άρα, το θέατρό μας δεν θα μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο του το επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα έπρεπε, νομίζω, και στα πλαίσια της αυτοδιοικητικής αλληλεγγύης να υπάρξει και μια κατανόηση μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο αδελφό Δήμο, έτσι τον ονομάζω, του νησιού μας, για τα προβλήματα αυτά. Τη στιγμή που, ξαναλέω πάλι, δεν υπάρχει ενεργό θέατρο, κακώς, λόγω των σεισμών στο Λιξούρι, και όλη την πολιτιστική λειτουργία την επιτελεί αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αργοστολίου με ένα σωρό δραστηριότητες. Σινεμάς, κινηματογραφική λέσχη, θέατρα που έρχονται απ' έξω, δεν θα μπορούν από εδώ και στο εξής να εξυπηρετηθούν, γιατί δεν υπάρχουν οι ειδικότητες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι συμβεί από εδώ και στο εξής είναι ευθύνη της αποκεντρωμένης διοίκησης, δηλαδή της κυβέρνησης, η οποία έχει δρομολόγηση αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ για τα παιδιά, τους φίλους αγαπητούς που είναι εδώ σήμερα, για να μας παρουσιάσουν την Λιτοριανή Βιβλιοθήκη. Ο πολιτισμός μας πρέπει να είναι όλο και να μην τραυματίζεται από τέτοια πράγματα.